Ήταν 12 Δεκεμβρίου του 2012 όταν ο διευθυντής Κρήτης του ΕΚΑΒ Δημήτρης Βουρβαχάκης και ο διασώστης Βαγγέλης Κελαράκης έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης στο ύψος της Αγίας Πελαγίας. Οι δύο άνδρες πήγαιναν στο Ρέθυμνο προκειμένου να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο. Το ρολόι έδειχνε 8.30 το πρωί. Το ασθενοφόρο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να τυλιχθεί στις φλόγες, προκαλώντας την έκρηξη των φιαλών οξυγόνου με τις οποίες ήταν εξοπλισμένο. Ο γιατρός Δημήτρης Βουρβαχάκης και ο διασώστης Βαγγέλης Κελαράκης βρήκαν φρικτό θάνατο. Από τότε κάθε χρόνο το ΕΚΑΒ τιμά τη μνήμη τους με δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού. Το πρωί πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στη Λότζια εκπαίδευση των πολιτών στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απνιδωτή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Σήμερα 12-12 είναι η μέρα μνήμης καταρχήν, διότι είναι 12-12 του 12 που χάσαμε δύο δικούς μας ανθρώπους, τον Δημήτρη τον Βουρβαχάκη και τον Βαγγέλη τον Κελαράκη. Και έκτοτε έχει καθιερωθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας η εβδομάδα, είναι το μήνα Δεκέμβρη, η εβδομάδα δράσης και εκπαίδευσης του κοινού στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και στη χρήση του εξωτερικού απνιδωτή. Στόχος των δράσεων αυτών είναι οι πολίτες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις αντιμετώπισης μιας καρδιακής ανακοπής, προσφέροντας κατάλληλη βοήθεια στα πρώτα καθοριστικά λεπτά μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ εδώ και χρόνια έχει καταρτήσει προγράμματα εκπαίδευσης κοινού για την όσο γίνεται γρηγορότερη αντιμετώπιση της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής, δηλαδή την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, το πώς θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε καταρχήν την καρδιοαναπνευστική ανακοπή σωστά και να αντιδρούμε άμεσα, ξεκινώντας το πρωτόκολλο των συμπιέσεων και βέβαια αν υπάρχει και κάποιος αυτόματος εξωτερικός απνιδωτής κοντά, με τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απνιδωτή. Κεντρικό μήνυμα, ΕΚΑΒ Be Safe, μια εβδομάδα μπορεί κυριολεκτικά να κρατήσει μια ζωή. Ο κόσμος γενικότερα από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα εδώ και χρόνια της εκπαίδευσης του κοινού, ο κόσμος γενικότερα δείχνει ενδιαφέρον και μπορώ να πω και σε όλες τις ηλικίες, ξεκινώντας από τις μικρές ηλικίες, δηλαδή παιδιά του επίπεδου γυμνασίου, μέχρι χωρίς τις μεγάλες ηλικίες. Δείχνει αρκετό ενδιαφέρον και καταλαβαίνει. Αυτό μας δείχνει μάλλον ότι καταλαβαίνει πόσο σημαντική είναι η άμεση αναγνώριση και η άμεση αντιμετώπιση, η γρήγορη έναρξη του πρωτοκόλλου μέχρι να έρθει η εξειδικευμένη βοήθεια που είναι το ΕΚΑΒ. Τις δράσεις στηρίζουν τοπικοί και περιφερειακοί θεσμικοί φορείς.